Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris, η οποία απέναντι σκητάλη εδώ στο Λίμπερο σε 107 και 4 μέχρι και τις 7. Σήμερα μαζί σας, στην καθιερωμένη μας, στην καθημερινή μας ενημέρωση, την κεντρινόμαυρη, με τον απόϊχο της χθεσινής πολύ όμορφης βραδιάς του Κλεάνθης Βικελίδης, με την Boca Juniors και ό,τι υπάρχει φυσικά εννοείται, και σημερινό και ρεπορτάζ και οτιδήποτε άλλο, εδώ θα το ακούσετε μέχρι και τις 7 με τον φίλο μας τον Χρήστο τον Κιώση, πίσω από την κονσόλα του ήχου. Με την ΚΑΠΑ 20 της Boca Juniors σε ένα άδειο γήπεδο που εξελίχθηκε σε φιάσκο. Ναι. Να λέμε ό,τι λέγαμε πριν τα μάτια, να λέμε και μετά. Γιατί δεν γίνεται πριν να λέμε φιάσκο, ΚΑΠΑ 20, ντροπή, πού θα πάτε, μη πάτε. Α, συγγνώμη, το μετεωρολόγο ξέχασα. Μετά πώς θα βγει η εκπομπή. Μετεωρολόγο ξέχασα. Σύμφωνα με το μετεωρολόγο θα βρέχει καταρακτοδός 8 με 10. Και μετά να λέμε μεγαλείο. Δεν γίνεται. Αλλά έχουμε μια συνέχεια. Να λέμε η ΚΑΠΑ 20 και πήγαν 20.000 λοιπόν τρελαμένοι Αριανοί με την ΚΑΠΑ 20 της Μπόκα σε ένα μάτς φιάσκο, το οποίο όμως τελικά ήταν μεγαλειώδες φιάσκο. Να λέμε τα ίδια πράγματα. Όχι πριν το μάτς, μην πάτε στο γήπεδο, θα βρέχει καταρακτοδός όπως λέει ο μετεωρολόγος κύριος Μπαρμπούτσαλος, και τελικά να μην βρέχει την ώρα του αγώνα. Αν έρθει η Μπόκα θα βγούμε τα κουνάκια στην Αριστοτέλους, και τελικά όταν ήρθε, δεν ήρθε όμως, δεν ήρθε πλήρης. Και όλα αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει, αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι μαθήματα, αυτά είναι διδάγματα, αυτά είναι ό,τι πρέπει, γιατί γίνονται και ξεφτιλίζονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε ο Αριανός να αντιλαμβάνεται το ρόλο του καθενός. Εδώ λοιπόν η συγκεκριμένη εκπομπή που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κόσμος του Άρη, ξέρει πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη εκπομπή τι σημαίνει Άρης, ξέρει πάρα πολύ καλά τι εκπροσωπεί ο Άρης, τι εκπροσωπεί ως ιδέα ο Άρης, τι σημαίνει Άρης για όλους αυτούς που ήταν χθες στο γήπεδο. Θα συνεχίσει στο ίδιο τέμπο. Θα αναφερθεί για το σύλλογο αυτό έτσι όπως του πρέπει, όπως κάνουμε και πριν και μετά από τέτοια πολύ μεγάλα παιχνίδια. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Και πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας. Απλά να πω το διαγωνισμό πριν καλησπέρι στον καλεσμένο μας. 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του Άρη κόντρα στην Καλυθέα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, ένα από τους ποδοσφαιριστές του Άρη που έζησαν χθες αυτή τη μεγαλειώδη βραδιά και θα μοιραστεί μαζί μας, όσο του επιτρέψει η μπαταρία του, γιατί έχει ένα θεματάκι στο κινητό τηλέφωνο, τις σκέψεις του και γενικά τι έμεινε από αυτή τη χθεσινή βραδιά. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Έτσι, ακόμα, ζούμε το όνειρο ακόμα. Α. Ωραία. Η μπαταρία τέλειωσε από τα βίντεο που τραβούσατε. Από τα βιντεάκια. Ήτανε πάντως, δεν ξέρω, μια βραδιά η οποία, εντάξει, εμείς είμαστε λίγο πολύ συνηθισμένοι, δεν έχουμε ξαναζήσει, δεν ήταν η πρώτη φορά. Όχι ότι είναι άσχημο και κακό να επανέρχεσαι σε πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα για τον Άρη. Θέλω να μας πεις όμως και να μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι οι συζητήσεις που κάνατε από χθες στα αποδυτήρια, πώς το έχετε βιώσει όλο αυτό και τι αντίκτυπο είχε. Σήμερα καταλάβαμε το τι έγινε χθες. Σήμερα. Σήμερα στα αποδυτήρια το καταλάβαμε. Χθες πραγματικά όλοι μείναμε άναυδοι, παρακολουθούσαμε αυτή τη σκηνή, τον κόσμο, γιατί ήταν λες και ήταν κάτι μαγικό, κάτι πρωτόγνωρο για όλους εμάς. Είναι από τις λίγες στιγμές που νιώθεις ποδοσφαιριστής. Ναι. Και αισθάνεσαι ότι αυτό που επέλεξες να κάνεις έχει κάποιο αντίκρισμα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, το συγκεκριμένο είναι εμπειρία ζωής, είναι κάτι που θα μείνει χαραγμένο για πάντα στις μνήμες μας. Εντάξει, η ατμόσφαιρα ήταν μαγική, δηλαδή ασύλληπτο αυτό το που έγινε χθες. Αυτό, ξέρεις, έχει και διπλή ανάγνωση. Νομίζω ότι στους περισσότερους λογικά, Δημήτρη, θα πρέπει να λειτουργήσει και στην ψυχολογία σας, αλλά πρέπει να σας γεμίζει και μια πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη μετά το χθεσινό βράδυ, έτσι δεν είναι? Προσωπικά, ας πούμε, αυτό που ένιωσα εγώ είναι το τι μπορώ να κάνω από τη μεριά μου ώστε να ξαναδώ το γήπεδο έτσι, να ξαναδώ αυτόν τον κόσμο εκεί πέρα. Το μόνο που σκέφτηκα αυτό ήταν. Και θεωρώ ότι
εμείς θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε να ξαναμαζέψουμε τον κόσμο κοντά μας. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί το χρειαζόμαστε. Σαν να βάλατε ένα στοίχημα δηλαδή, λίγο πολύ στα αποδυτήρια ή με τους εαυτούς σας. Ακριβώς. Ότι αυτό το χθεσινό βραδινό θέλουμε να το ξαναζήσουμε, ρε παιδί μου, να το πω έτσι λαϊκά. Ακριβώς. Και σήμερα στην προπόνηση όλοι συζητούσαμε το τι έγινε χθες και το ότι αν ήταν εφικτό να ξαναγίνει. Mm. Και είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι όταν καταφέρουμε το καλοκαίρι να βγάλουμε την ομάδα και να την πάμε εκεί που πρέπει, ότι του χρόνου θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Νομίζω, γιατί όχι και φέτος. Νομίζω ότι και φέτος θα ζήσετε, γιατί χθες η σπίθα, όπως λέμε όλοι, άναψε για να βρει ο 15.000 τουλάχιστον κόσμος το δρόμο ξανά για το Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτό σημαίνει κάτι, πάνω απ' όλα, ότι αρχίζει να πιστεύει και στην ομάδα. Δεν το βλέπεις και από αυτή την σκοπιά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά το βλέπουμε και ο κόσμος που μας συναντάει έξω πλέον αρχίζει και εμπιστεύεται και σε αυτήν την ομάδα. Και το διπλό που βγάλαμε στα Τρίκαλα ήταν πολύ σημαντικό για την ψυχολογία τους και για τη δικιά μας φυσικά. Και θεωρώ ότι άμα τα αποτελέσματα είναι τις πρώτες αγωνιστικές συνεχίσουν να είναι αυτά που είναι μέχρι σήμερα, θα μπορέσουμε δηλαδή στο πρώτο ντέρμπι εντός που θα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος είναι με την Παναχαϊκή και όχι μια αγωνιστική, ναι, γιατί όχι, να μαζέψουμε αρκετό κόσμο. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι η ίδια ατμόσφαιρα, αλλά και η μισή από αυτό είναι να είναι. Εμάς θα μας δώσει η φτερά. Ναι, σωστά. Θέλω έτσι να μας πεις και για μια ξεχωριστή στιγμή, ιδιαίτερη στιγμή, και ποια ήταν η στοιχομηθεία που είχατε με το τέμ του ελληνικού αθλητισμού, τον Νίκο τον Γκάλη. Εντάξει, για μένα η πιο όμορφη στιγμή ήταν όταν κλείσαν τα φώτα και, και έγινε η είσοδος των παιχτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το τι ακολούθησε. Ναι. Εντάξει, τώρα όσο ο Νίκο τον Γκάλη είναι ένας θρύλος. Μόνο που, σου μιλάει και σου μεταφέρει κάτι, αισθάνεσαι δέος. Εμείς από τη μεριά μας του δώσαμε την υπόσχεση ότι η ομάδα θα ταλαιπωρηθεί άλλο, γιατί του χρόνου θα αγωνίζεται η Super League. Ναι. Βέβαια η μετάβαση και η προσαρμογή από την Μπόκα, το οποίο και ο προπονητής χθες το βράδυ στην Καλυθέα, θα είναι λίγο ανώμαλη και δύσκολη, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και το συζητήσαμε και είπαμε, άντε παιδιά, καλώς ήρθαμε στην πραγματικότητα, Κυριακή έχουμε την Καλυθέα, να πάρουμε τρεις πόντους και να συνεχίσουμε. Ναι. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Χθες ήταν ένα ωραίο παραμύθι, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν σας έδωσε όμως φτερά για τα επόμενα παιχνίδια, δεν σας δίνει μια έξτρα ψυχολογία? Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Ή να αποπροσανατολίσει, ναι, ή να δώσει φτερά. Ένα από τα δύο. Ναι, να αποπροσανατολίσει δεν νομίζω, γιατί αυτή η ομάδα έχει δείξει ότι είναι σοβαρή. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπει ο Δημήτρης. Ακριβώς. Η ομάδα αυτή, επειδή γνωρίζει τις καταστάσεις της κατηγορίας, είναι σοβαρή από μόνη της. Και έτσι έχει χτιστεί από την αρχή του καλοκαιριού. Το βλέπετε κι εσείς αυτό. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά αυτό που είπα και εσάς πριν είναι ότι εμένα με γέμισε ευθύνη το τι μπορώ να κάνω εγώ ώστε να ξανάρθει αυτός ο κόσμος από τη μεριά μου. Δηλαδή να βάλω εγώ το λιθαράκι μου χθες από λίγο, ώστε με τα αποτελέσματα να φέρουμε αυτόν τον κόσμο πίσω. Δηλαδή εμένα ας πούμε λειτουργεί πολύ καλά, πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Με βοηθάει αυτό το πράγμα. Ναι. Ξέρεις βέβαια ότι, όχι ξέρεις, το έζησες και εσύ ως παίκτης του Απόλλωνα, ότι πέρσι ο Άρης σε κάτι μάτσαν αυτό με την Καλυθέα, και μάλιστα με την Καλυθέα και η απώλεια, είχε ήττα, στην ουσία και έχασε την άνοδο. Γιατί στα ντέρμπι λίγο πολύ ήταν ισορροπημένα τα πράγματα. Είχε όντως απώλειες με τις μικρές ομάδες. Κάτι που δεν έκανε ο περσινός ο Άρης, δεν κέρδισε μέσα στα Τρίκαλα. Σε ένα μάτς σταθμό. Γιατί ήταν στο δεύτερο γύρο και αν έπαιρνε εκείνο το μάτς, θα μπορούσε με διπλό στον Πασαραϊκό να βγει. Έτσι. Αν θυμάστε καλά. Βέβαια. Τέτοια μάτς είχε προβλήματα ο Άρης. Στην έδρα του δεν είχε. Αν έξω στον Εγγυμιακό δεν είχε προβλήματα. Ούτε πέρσι στην έδρα του. Εντάξει, ναι, γιατί ένα χ με τη Λαμία. Ναι, εντάξει, αυτό δεν το θεωρείς ότι είναι γκέλα με τον πρώτο, με τον δεύτερο αθλητή, ας πούμε. Όχι, γενικά 15 νίκες και 2 ισοπαλίες, νομίζω εντάξει. Και, και η Real Madrid είναι πολύ κάνει. Ευτυχικά. Εννοείται. Πρωτάθλημα δίνουν τα μικρά παιχνίδια. Αυτό που είπατε, η Καλυθέα, τέτοιες ομάδες, εντός και εκτός. Πρέπει να κερδίσεις αυτά τα μάτς. Στα ντέρμπι θα είσαι σοβαρός όπως και. Όχι, ξέρεις τι θυμίζει Δημήτρη. Πραγματικά το χθεσινό ήταν σαν να ήταν ένα μάτς Ευρώπης για τον Άρη,
που ακολουθεί μετά ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Γι' αυτό και επειδή συνήθως, όχι ο Άρης, όλες οι ομάδες. Συνήθως οι ελληνικές ομάδες γκελάρουν, έτσι. Ναι. Δεν θα συμβεί σε εμάς. Γι' αυτό λέω προσοχή τώρα στο συγκεκριμένο. Δεν θα συμβεί σε εμάς, όχι, είμαστε ψηλιασμένοι. Ναι. Εντάξει, τώρα χτύπα ξύλο, αν δεν μπαίνει μπάλα μέσα, δεν θα κάνουμε. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει αρνητικά αυτό το παιχνίδι για εμάς. Γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το πώς θα βγει η ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος, ξεκάθαρα. Ναι. Η Πόκα ήταν μια παρένθεση, μια μεγάλη γιορτή για όλους μας. Έκλεισε, τελείωσε. Από σήμερα σκεφτόμαστε την Καλλιθέα. Μου έστειλαν πολλοί φίλοι το εξής, ότι εσείς ο πλέον κατάλληλος να απαντήσεις. Ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία το 5 της Μπόκα, το νούμερο 5 ναι. της Μπόκα. Δεν ξέρω ναι. αν είδες φανέλες ή οτιδήποτε άλλο. Ο έγχρωμος. Αλλά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όσοι τέλος πάντων παρακολουθούσαν μπάλα, γιατί εμείς και πολύ την κερκίδα βλέπαμε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. με όλα αυτά που γινόντουσαν. Αλλά βέβαια. Μόνο σε τέτοια μάτσα πρέπει να βλέπεις την κερκίδα. Στα υπόλοιπα πρέπει να βλέπεις τον ποδοσφαιριστή που είναι ο πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ξέρω πώς το είδες το παιχνίδι. Αυτό συγκεκριμένα και ο αρχηγός, εγώ πιστεύω ότι θα είναι παιδιά που θα πλαισιώσουν τη μεγάλη ομάδα, που θα παίξουν στη διάρκεια τη μεγάλη ομάδα του Boca Juniors. Ναι, θεωρούνται από τα ανερχόμενα αστέρια στην Αργεντινή. Ναι. Μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτός ο παίκτης. Ήταν παρά το νεαρό της ηλικίας του, φαινόταν και πολύ έμπειρος, πολύ σίγουρος. Πάντως ήταν μια καλή ομάδα, με πολύ πολύ ανταγωνιστική, με πολύ καλή τακτική προσήλωση, έτσι, δεν έθωσαν και ελεύθερους χώρους στον Άρη και ήταν μια ομάδα η οποία και αγωνιστικά του τεστ, δηλαδή, ήταν χρήσιμο. Δεν μπορείς να πεις ότι... Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι... Καταρχήν είναι η νοοτροπία τους τέτοια, το πώς δουλεύουν από μικροί, που διαφέρει πάρα πολύ με τη δική μας νοοτροπία. Από τη δύναμη να πω. Ναι, από όχι, πήγαινα στην μπάλα και πολύ και κλωτσιά ρίξανε. Ναι, ναι, ναι. Κλασική Αργεντίνη. 100% μαχητές. Βέβαια, ο πιο Αργεντίνος όλων ήταν ο Λότας χθες. Εκεί που σηκώνεται. ήταν λίγο πιο Αργεντίνος, αλλά ή μάλλον Ουρουγουανός έδειξε εκεί. Εντάξει, έχουμε δείξει ότι και στις κλωτσιές αντέχουμε. Έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πάντως, με όλα τα παιδιά το ευχαριστηθήκατε αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, το καταευχαριστηθήκαμε. Δεν σταματήσαμε να μιλάμε γι' αυτό και μετά του παιχνιδιού και σήμερα. Εντάξει, ήταν μια εμπειρία, τι να πω. Τα παιχνίδια γίνονται μια φορά στην καριέρα σου. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, Δημήτρη. Εμείς που είμαστε πολλά χρόνια και εσύ από το Θεσσαλονικιός δεν είσαι, δεν εντάξει, εμείς έχουμε συνηθίσει τέτοια εικόνα στο Κλεάνης Βικελίδης. Δεν εννοώ τους πυρσούς και όλα τα υπόλοιπα που εντάξει ναι. γίνονται μια φορά στο τόσο κάθε 10 χρόνια που έρχεται η Μπόκα, ας το πούμε. Αλλά αυτό είναι το Βικελίδης. Αυτό είναι ο Άρης. Ο Άρης δεν είναι ο κόσμος που είχε στο παιχνίδι με τον Αιγινιακό. Εντάξει, εγώ επειδή όπως είπε και εσύ είμαι Θεσσαλονικιός, ξέρω και τον Παλμό, ξέρω και τι έχει γίνει στο Κλεάνης Βικελίδης και τι κόσμο μπορεί να μαζέψει και πότε μάζεψε. Αλλά ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος, το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι, όπως το λες. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ξέρουμε τι μπορεί να δημιουργήσει. Δεν περιμέναμε αυτό. Είναι αλλά... εδώ όμως. Φώναξε ότι είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι φέτος γέμισε το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό, πραγματικά. Πραγματικά. Ελπίζω και από αυτό το παιχνίδι να ανάψει φλόγα λίγο περισσότερο και να μας στηρίξουν όλη τη διάρκεια. Βέβαια θα τους δώσουμε κι εμείς το ερέθισμα, όπως είπα. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό και αυτό. Το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό. Γιατί άμα δεν δει ο κόσμος, έχει χορτάσει από λόγια, άμα δεν δει πράξεις, τώρα ό,τι και να λέμε, καθρέφτης είναι το γήπεδο. Αν δεν δει εκεί πέρα, δεν μπορεί να πιστεί. Λέγαμε πριν τα Τρίκαλα ότι το αποτέλεσμα στα Τρίκαλα θα διαμορφώσει και την ψυχολογία ενός πολύ μεγάλου κομματιού του κόσμου. Και όντως, από την Δευτέρα το πρωί, υπήρξε πάλι μεγάλη κίνηση για τα εισιτήρια και τα λοιπά του αγώνα. Που είχε σταματήσει όταν μετατέθηκε το παιχνίδι λόγω της ατυχίας που υπήρχε και όλα τα υπόλοιπα. Παίζει ρόλο αυτό που λες, πάρα πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι το συζητάτε και μεταξύ σας. Το τι κάνετε, το τι παρουσιάζετε κάθε Κυριακή είναι ικανό να φέρει πίσω τον κόσμο του Άρη. Γιατί αποδεδειγμένα υπάρχει. Δεν μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει κόσμο και ψάχνουμε να τον βρούμε. Υπάρχει, το έδειξε και χθες. Ναι, ναι, φυσικά. Το ξέρουμε και το συζητάμε. Και γι' αυτό θέλουμε ένα τόσο πολύ καλό ξεκίνημα. Δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε το 5 στα 5, για μας θα είναι ευχής έργων ώστε να μαζέψουμε τον κόσμο μας. Είναι και μήνυμα προς τους άλλους αυτό που είπες τώρα, το 5 στα 5. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ο Άρης, οκ, παιδιά,
θα είμαστε εμείς μπροστά. Παλέψτε, σκοτωθείτε για τη δεύτερη θέση. Μα ναι, αν εσύ ξεφύγεις στην αρχή του πρωταθλήματος, πλέον δεν ασχολούνται μαζί σου. Πάμε για το δεύτερο. Έτσι σκέφτονται όλοι. Πέρσι εσύ ως αντίπαλος του Άρη, αρχικά το σκεφτόσασταν αυτό, ότι ενδεχομένως, γιατί και πέρσι ο Άρης είχε καλούς ποδοσφαιριστές, ότι ενδεχομένως έχει την πρώτη θέση, θα παλέψουμε ξέρω εγώ με τη Λαμία ή όποια άλλη ομάδα και τον Όφη για τη δεύτερη. Υπήρχε ως σκέψη στα αποδυτήρια μιας ομάδας που τελικά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Επειδή εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος, όπου και αναγωνίζομαι, ακόμα και να μην θέλετε να το πιστέψετε, πέρσι είπα ότι εμείς θα βγούμε και ο Άρης. Δηλαδή θεωρούσα ότι η ομάδα μου θα βγει η περσινή. Ναι. Και ξέραμε όταν βγήκε το πρόγραμμα, επειδή ήταν βατό, ότι αν μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι στις πρώτες αγωνιστικές του προγράμματος, ότι δύσκολα θα απειληθούμε. Γιατί έτσι είναι η Β' Εθνική. Έτσι ναι. Είναι. Και είδατε ότι κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή και ο Άρης από ένα σημείο και μετά, έπαψε να ασχολείται με τον Απόλλωνα. Ναι. Τη Λαμία, ας πούμε, κυνηγούσε. Σωστά. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και φέτος. Γιατί είναι πολύ μεγάλο μπόνους το να είσαι τις πρώτες αγωνιστικές πρώτος. Σκόβεις τα φτερά. Καταρχήν ναι. Δεν σε υπολογίζουμε. Τα λέμε πάμε παρακάτω. Θα πάμε στον Άρη, θα χάσουμε. Τέλος. Δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε αυτούς. Mm-hmm. Έτσι θα σκέφτονται. Αυτή θα είναι η νοοτροπία του. Ένας φίλος λέει πόσο τρελάθηκες που σε έκοψε με το offside στα Τρίκαλα και αν αυτός σε έκανε να θέλει να σκοράρεις πολύ χθες. Είναι μια έτσι γνώμη του φίλου. Ναι. Τρελάθηκες που σε έκοψε σίγουρα με το offside. Ναι, εντάξει. Ειδικά αν νιώθω ότι είναι και καθαρή φάση ένα παραπάνω. Αλλά είναι στιγμές που πάντα σε τρελαίνουν σαν ποδοσφαιριστή και πάντα θες να κάνεις γκολ. Δεν το σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή πάντα θες να είσαι στο κουτί, να κάνεις γκολ, να βοηθάς την ομάδα σου. Χθες βέβαια χθες ήθελα πολύ, μας τα ακύρωσε και χθες. Χθες δημιούργησες όμως, εντάξει, δημιούργησες. Και χθες σου ακύρωσαν γκολ, ναι, όντως. Ναι, αλλά έκανε και την πάσα στο γκολ. Ναι, έκανε την πάσα, έκανε την ασίστ στο Λούκας, εντάξει. Λοιπόν, ευχόμαστε και την Κυριακή στο παιχνίδι με την Καλυθέα και ασίστ και γκολ αν είναι δυνατόν να βάλεις και ο Άρης να προσφέρει και καλό θέαμα. Βέβαια προέχουν οι βαθμοί, αλλά και το θέαμα αν έρθει, δεν θα πούμε όχι, φυσικά εννοείται. Και να συνεχίσετε με τους ίδιους στον ίδιο ρυθμό και όπως μας είπες Δημήτρη, μακάρι να κάνετε και το σερί, να φύγει και το όποιο βάρος και πίεση έχετε στα πόδια σας για να δείτε σύντομα το Κλένζι Βικελίδης όπως το είδατε χθες. Να είστε καλά, να είστε ευχαριστούμε καλά. Πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Διαμαντόπουλο, το center for της ομάδας, τον έναν από τους δύο, ο οποίος μας μοιράστηκε μαζί μας τον αντίκτυπο που είχε το χθεσινό, η χθεσινή βραδιά στα αποδυτήρια της ομάδας. Βλέπετε ακόμη και σήμερα, είναι απόλυτα φυσιολογικό, το συζητάνε οι ποδοσφαιριστές. Οι περισσότεροι δεν σταμάτησαν να ανεβάζουν βιντεάκια και οι ίδιοι και φωτογραφίες από αυτή τη χθεσινή βραδιά, να λένε ένα ευχαριστώ στον κόσμο για την συμπαράστασή τους. Λες για τα βιντεάκια και ακούω πολλά σχόλια για το ότι το παιχνίδι το έδειξε τηλεοπτικά ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά θα ήταν πολύ καλό να το δείξει τηλεοπτικά το παιχνίδι. Ναι. Και θα ήταν προς θετική κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, να πω το εξής, επειδή ακούω ότι δεν θα το δουν, θα μπορούσαν να το δουν στην Αμερική ή οτιδήποτε άλλο. Συγγνώμη, παιδιά, με την τεχνολογία σήμερα, ας πούμε, μόνο το Facebook All About Aris, δεν λέω για όλους τους χιλιάδες Αριανούς που ανεβάσαν βιντεάκια χθες ή τα άλλα ενημερωτικά site ή οτιδήποτε άλλο. Είχαμε 10 λεπτά live την έναρξη. Δηλαδή, τι παραπάνω θα έβλεπε κάποιος. Εντάξει, χθες δεν ήταν το αγωνιστικό. Το να δεις το παιχνίδι τώρα. Ή με τον ντρόν. Αυτό που έχουμε ανεβάσει το βίντεο, τα 3 λεπτά με τον ντρόν. Και από ό,τι πληροφορούμε, θα έχει και ο Super 3 ένα αντίστοιχο. Ένα αντίστοιχο βίντεο. Ήδη έχουν βγάλει τα παιδιά ένα έτσι σαν προμήνυμα. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να δεις. Και να ξέρουμε και κάτι ακόμα, επειδή ακούω πολλούς αρχαιούς να λένε ας το έδινε τζάμπα. Προς ενημέρωσή σας να σας πω το εξής. Ότι τα μέσα, τα κανάλια, η Nova και η ΕΡΤ και τα λοιπά, αυτό το να το έδινε τζάμπα που λέτε δεν υπάρχει. Διότι τα κανάλια ζήτησαν και το κόστος από τα βαν. 12 χιλιαρικάκια. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσεις κιόλας. Πλέον με την τεχνολογία κάποιοι έχουμε μείνει στα παλιά, αλλά να ξέρετε ότι με το ίντερνετ, τα βιντεάκια, το Facebook, το Instagram και όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ. Η επικοινωνία πλέον γίνεται μέσω από αυτά. Το Twitter. Και ο Άρης χθες διαφημίστηκε παγκόσμια.
και ας μην υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση. Αν αφιβάλλετε γι' αυτό, δείτε τι ανέβηκε στο Reuters. Και θα αντιληφθείτε αυτό που σας λέω πάρα πολύ καλά. Δείτε τι ανέβηκε και σε άλλα μέσα στο εξωτερικό. Δεν το συζητάω για το τι ανέβηκε στο site της BOK κτλ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα αμέσως τώρα και όταν επιστρέψουμε θα σχολιάσουμε και αυτούς τους κάφρους που δεν ασχολούνται βέβαια με τον Άρη και με οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Άρη, αλλά πήγανε στην αερογέφυρα να πετάξουν πέτρες στο πούλμαν της Μπόκα. Μάλλον ήταν ο παδί της River Plate εδώ που ήρθαν μετανάστες από την Αργεντινή και ήρθαν εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη και πήγαν να πετάξουν πέτρες στην Κάπα 20 της Μπόκα. Πραγματικά πόσο πολύ πονάει ο Άρης σε τέτοιες περιπτώσεις και πόσο πολύ μειονεκτικά σκέφτεστε και λειτουργείτε κάποιοι. Θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα στο οποίο θα μας πάει ο κύριος Κιώσης. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Λαμποτάρης μέχρι και τις 7 μαζί σας. Μας είμαστε και ο Στίχημαν που κάνει την ανατροπή σε όσα ήξερες για το στοίχημα με μοναδικές λειτουργίες όπως cash out, token bet και speed bet. Και σήμερα στο πλευρό της εκπομπής FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, το ονοματεπώνυμό σας εφόσον επιθυμείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση για 5 εισιτήρια του αγώνα Άρης Καλλιθέα την Κυριακή στις 3, επιστροφή στην πραγματικότητα της Football League, στο πρωτάθλημα, στην βασική προτεραιότητα δηλαδή και το βασικό στόχο του Άρη φέτος. Ένα ακόμη παιχνίδι, το τρίτο στη σειρά, με την ευχή να έχουμε το τρίτο τρίποντο από την ομάδα του Δημήτρη Σπανού. Λίγα 24 ώρα μετά από αυτή τη μαγική βραδιά, κόντρα σε μια καλή ομάδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Μπόκα. Καλούς παίκτες και το γεγονός μάλιστα ότι έπαιξαν και αρκετά σκληρά και δυνατά, έβαλε τους ποδοσφαιριστές ή τους διατήρησε σε αυτό το mood και το status της Football League. Δηλαδή έπεφταν με τα χίλια πάνω στην μπάλα. Πολύ δυναμικό στυλ παιχνιδιού, ό,τι δηλαδή βλέπουμε λίγο πολύ στη Football League. Δεν το έβλεπες δηλαδή και έλεγες, έλα μου, εντάξει, χαλαρό ματσέκ, φιλικό είναι. Μια χαρά ήταν. Και μια μανούρα σε κάποια, ο Σόουζα. Ναι, είχε. Μάλλον θα έπεσε κανένα πινελίκι και ο Σόουζα το κατάλαβε. Αυτό, ναι. Είχε πολλές δυνατές μονομαχίες. Είχε εντάξει, και τακτικά πολύ καλή ομάδα και 2-3 παίκτες εξαιρετικοί. 4 παίκτες από αυτούς που έπαιξαν χθες θεωρούνται από τους υπεύθυνους εκεί, από τον προπονητή αλλά και από τους ανθρώπους της Μπόκα ως αυτοί που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να κάνουν καριέρα στην πρώτη ομάδα. Είναι ο Μπουστίγιος ο τερματοφύλακας, ο οποίος μάλιστα είναι και στην πρώτη ομάδα. Είναι τρίτος νομίζω ο τερματοφύλακας πρώτης ομάδας. Αυτός που έπαιξε δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο. Το 5 ο Μάγιο, ο οποίος είναι εντάξει, επιβλητικός, ο αμυντικός μέσος, ο έγχρωμος. Το 9 ο Σεντερφόρο Ροσκόφ, εξαιρετικός επίσης, βέβαια λίγο στο τελείωμα τα χαλάει. Και το 10 ο Λούνα. Αυτοί οι 4 παίκτες θεωρούνται τα next big thing της Boca Juniors, κάπως έτσι. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου με το καλό που Άρης θέλουμε να πιστεύουμε θα είναι στη Super League, θα επεκτείνει τη συνεργασία του με την Μπόκα και σε επίπεδο ανταλλαγής παικτών. Δηλαδή, γιατί όχι να πάρει και κανένα ιδανικό από την Μπόκα. Δεν θα μας χαλούσε. Εμένα το πεντάρι δηλαδή δεν θα μου χαλούσε καθόλου να ερχόταν το επόμενο καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Είδες πως κατάπινε τους. Δηλαδή το Στεφάνοβιτς και πριν τον κατάπιε στον πρώτο ημίχρονο. Δεν υπήρχε Στεφάνοβιτς. Έπαιξαν και όλα τα παιδιά και έτσι έπρεπε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν το ρόστερ της ομάδας πλην του Μπούρμπου, ο οποίος δεν έπαιξε για ένα και μόνο λόγο, για να παίξει ο Νέτο, και έπρεπε να γίνει αυτό 90 λεπτά χθες και να φορέσει φυσικά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Όλοι οι υπόλοιποι πλην των τραυματιών χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι αυτό για να έχουν να λένε φυσικά και στις επόμενες γενιές και στα παιδιά τους ότι ήταν εκεί, ήμουν και εγώ εκεί που λένε και το έζησα. Μαζί μας σας πω ότι είναι και η εταιρεία ΕΕ, η νούμερο 1 εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων, πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλη, θικράσπεδα, πλάκες οδηγή για τυφλούς, για κάθε εξωτερικό χώρο, για δήμους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες από το 1963. Τα προϊόντα της ΕΕ θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα εντός Ελλάδος, με έκθεση στο Ρεόκαστρο αλλά και στο www.esa.gr. Συνεχίζουμε την βόλτα μας
όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό από το χθεσινό παιχνίδι, από αυτή τη μαγική χθεσινή βραδιά. Και θα καλησπερίσουμε τον άνθρωπο ο οποίος τους τελευταίους δύο μήνες μόχθησε πάρα πολύ για να γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι. Και έγινε και πήγε πάρα πολύ καλά και θα μας τα πει τώρα αυτά. Με μία μικρή παραφωνία, ο Ρήγας ο Στήλας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς είσαι μετά από όλο αυτό το τριήμερο, το τρελό τριήμερο και για σένα? Βάζω κολλήριο. Πες μας λίγο έτσι και προσωπικά πώς το έζησες κι εσύ. Έχει, πέρα από το ότι ήσουν άνθρωπος ο οποίος έτρεχε δεξιά και αριστερά για οργανωτικά ζητήματα, είχε την Μπόκα τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη και ήσουν συνεχώς μαζί του στο ξενοδοχείο. Ως άνθρωπος πάνω απ' όλα, ως οπαδός, ως φίλαθρος, πώς το έζησες όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ανατριχιαστικό όλο αυτό που ζήσαμε. Όσον αφορά την ημέρα του αγώνα και πιο πριν, είναι ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο δέος όλο αυτό. Ήσουν στη σουίτα με τους επίσημους της Μπόκα, με τους ανθρώπους που συνόδευαν την αποστολή. Ποιες σκέψεις μοιράστηκαν μαζί σου έτσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα και ιδίως κατά την είσοδο των ομάδων, βλέποντας αυτό το φαντασμαγωρικό θέαμα? Δεν νιώσανε καν τη διαφορά Αργεντινής Ελλάδας. Ναι. Ήτανε, βέβαια είναι πιο μεγάλο το Λαβοβονέρα, αλλά ήταν σαν να βρισκόντουσαν σε οίκιο... Σε οίκιο περιβάλλον, ναι, σωστά. Οίκιο περιβάλλον, συγγνώμη. Ναι, ναι, όντως ήταν έτσι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηριστεί τον Μπομπονέρα της Ευρώπης το Κλεάνθης Βικελίδης και είχαν ακόμη μια φορά τη δυνατότητα να το συναντήσουν, να το βιώσουν. Πάντως, και το παιχνίδι, κύριε Στήλα, το προσέγγισαν απολύτως επαγγελματικά και σοβαρά και είδαμε ένα 90 λεπτό μια πάρα πολύ αξιόμαχη ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε, στην ομάδα αυτή αγωνίστηκαν 9 επαγγελματίες. Ναι. Οι οποίοι έχουν επαγγελματικά συμβόλαια. Ναι. Οι 3-4 ήταν από την πρώτη ομάδα. Ναι. Καταλαβαίνετε το επίπεδο είναι υψηλό. Βέβαια. Για να μας λέτε ότι σε μια τέτοια ομάδα δεν μπορεί να υπάρχει. Το χάσαμε. Σας ακούμε, ναι. Ναι, ναι. Άρα, ήδη από χθες ο κόσμος του Άρη, κύριε Στήλα, ξεχώρισε και τρεις-τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο τερματοφύλακας έκανε εντύπωση. Το πεντάρι, ο Μάγιο, ο Λούνα, ο Ροσκόφ, το εννιάρι της ομάδας. Έχει δηλαδή παίκτες που φαίνεται ότι έχουν μια ποιότητα, μια πάστα ποδοσφαιρική. Βέβαια, βέβαια. Και εμείς τσεκάραμε κάποιους παίκτες. Α, ενδιαφέρον. Εμείς ποιοι είμαστε καταρχήν? Ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε αυτοί που διοργανώσαμε το παιχνίδι. Οπότε οι διοργανωτές και οι οικοδεσπότες έχουν τον πρώτο λόγο. Σε περίπτωση δηλαδή που αποφασίσουν να δώσουν κάποιο δανεικό ποδοσφαιριστή, ο Άρης θα έχει προτεραιότητα, αυτό μας λέτε? Λογικό δεν είναι? Ναι. Δεν ξέρω ποια πολιτική ακολουθούν στους δανεισμούς οι άνθρωποι της ΠΟΚ, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε. Κοιτάξτε, δεν είναι άκρος επαγγελματικά. Τώρα ακριβώς δεν το γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ανάλογα και το τι θα ζητήσουμε. Ναι, σωστά. Σωστά. Ας επιστρέψει με το καλό Άρη στη Σούπερ Λίγκα και αυτά νομίζω μετά θα τα βρούμε. Δεν θα είναι, ναι, και τόσο σίγουρα δύσκολο. Θέλω να μας πείτε όμως και για ένα μελανό έτσι περιστατικό. Κατά την επιστροφή της Μπόκα από το γήπεδο στο ξενοδοχείο, δέχτηκαν μια επίθεση, κάποιες πέτρες, έσπασε το τζάμι στο πούλμαν, μετέφερε την αποστολή. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω τι σχόλιο θέλετε να κάνετε από αυτού. Τίποτα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, με συγχωρείτε, αλλά είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή σαν Έλληνας μιλάω. Ναι. Δεν έχετε άδικο. Είναι ντροπή μας. Οι Έλληνες είναι, η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι διαφημισμένοι σε όλο τον κόσμο σαν την πιο φιλόξενη χώρα. Αυτό είναι ντροπή. Καλά, πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Σαν αυτούς που είχαν το μυαλό να περιμένουν κάνα δυο ώρες σε μια γέφυρα για να πετάξουν πέντε πέτρες. Μυαλό δεν νομίζω να υπάρχει σε τέτοια κίνηση. Τέτοιου είδους μυαλό, τέλος πάντων. Κενό σίγουρα, μυαλό όχι. Κενό, ναι. Ελπίζω να μην χάλασε αυτή την τριήμερη παραμονή της Μπόκα. Όχι, όχι, όχι.
σχολίασαν τίποτα επ' αυτού ή είπανε κάτι τα παιδιά εκεί, οι προπονητές, οι συνοδοί? Εντάξει, το περάσαμε στα ψηλά γράμματα. Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι και Αργεντίνοι εκεί, έχουν ζήσει και πολλά πράγματα. Boca River, εντάξει. Υπάρχει πολύ πάθος. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ κινήθηκα στον περιφερειακό Αργούτσικα, γύρω στις 12 παρά, είχε περιπολικά και λέω, τι έχει περιπολικά εδώ? Και μετά έμαθα ότι τελικά τα περιπολικά ήταν εκεί γιατί κάποιοι πριν φρόντισαν να παίξουν πετροπόλεμο και να προσπαθήσουν να κερδίσουν τα τζάμια από το λεωφορείο. Τα νίκησαν πάντως. Ναι. Το νίκησαν το τζάμι. Νικητής βγήκε αυτός που πέταξε την πέτρα. Το ένα το νικήσαν. Ευτυχώς ήταν διπλά τα τζάμια και έσπασε μόνο το εξωτερικό. Μάλιστα. Άρα νίκησαν ένα τζάμι το μισό. Δεν μπόρεσαν ολοκληρώ. Το μισό τζάμι το κέρδισαν. Μπράβο τα παιδιά αυτά. Εντάξει, που πετάξαν την πέτρα. Μπράβο. Οργανωτικά πήγαν πάντως όλα καλά, κύριε Στυλέτζ. Δεν είναι δυνατόν. Τέλεια. Έχουν μείνει απολύτως ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Άρα αφήσαν και ανοιχτή την πόρτα κάποια στιγμή να ξαναέρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν εδώ αρκετοί φίλοι που, εντάξει, επειδή τώρα την Μπόκα την έχουμε δει δύο φορές, κύριε Στήλα, ζητάνε την Ντόρτμουντ τώρα. Δεν ξέρω, ναι, μπορείτε να κάνετε κάτι? Καλύτερα να ενημερώσετε τους φίλους ότι πρέπει πρώτα να τελειώσει η Β' Εθνική. Ναι. Και μετά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ο Άρης είναι μια τεράστια ομάδα, έχει απίστευτο κόσμο, το είδε όλη η Ελλάδα χτες, οπότε είναι εύκολο να διοργανώσεις πολύ μεγάλα πράγματα με αυτή την ομάδα. Ναι, σωστά. Άλλωστε το είπε και ο πρόεδρος της Μπόκα, παρότι δεν ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι μίλησε με τους αντίστοιχους ανθρώπους εξού και κάποιες δηλώσεις που έκανε. Κοιτάξτε, οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Boca Juniors είναι γράφονται στην ιστορία. Ναι. Είπε ότι Άρης και Boca είναι αδέρφια. Αν αναλογιστείτε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης βρίσκεται στη Β' Εθνική και κακώς βρίσκεται και διοργανώσαμε όλη αυτή τη γιορτή, καταλαβαίνετε ότι αυτά μένουν στην ιστορία. Αυτά θα μείνουν για καιρό. Ναι. Για πολλά χρόνια. Την προηγούμενη φορά που μιλήσατε, μαζί που μιλήσαμε εδώ στο ρόδο, μας είπατε ότι θα ετοιμαστεί και το ταξίδι μας να πάμε εμείς στην Αργεντινή. Πότε θα το κανονίσετε αυτό? Όποτε είναι έτοιμος ο Άρης, η πόρτα από το Λαμπομπονέρα είναι ανοιχτή. Καλά, μα θέλετε, πάρτε μας δημοσιογράφους να πάμε να δούμε ένα Boca River, δεν μας πειράζει. Να κατασκοπεύσουμε, αυτό εννοώ, να δούμε τι να παίζει. Κάνουμε σκάουτινγκ. Να κάνουμε ένα σκάουτινγκ, βέβαια. Νομίζω έχει πάει ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος πριν από κάποια χρόνια στην Αργεντινή. Έχω την αίσθηση, επί Κούπερ νομίζω ότι έχει πάει. Δεν είμαι σίγουρος ότι είχε πάει και είχε παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Γενικότερα είναι μια τεράστια αγορά. Έτσι, εσείς που ασχολείστε κιόλας, νομίζω είναι μια τεράστια αγορά και μπορούν όντως να έρθουν πολλά λαβράκια. Θα πω εγώ τύπου Ούμπιντες. Που ήρθε χωρίς κανείς να τον ξέρει τότε στον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι, ναι. Μας ταιριάζουν στην Ελλάδα οι Αργεντινοί πάρα πολύ. Στη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου του δικού μας. Ναι, όντως. Γιατί και το δικό μας το ποδόσφαιρο ταιριάζει στο Ιταλικό. Βέβαια απέχουμε στα budget και στα χρήματα. Ναι. Αλλά η φιλοσοφία είναι κοντά σε μας. Όντως και στο στυλ παιχνιδιού και στη φιλοσοφία ταιριάζουν οι Αργεντίνοι και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν κάνει αρκετοί από αυτούς πολύ σπουδαία καριέρα σε πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι, όχι μόνο το ευχόμαστε, ότι η πόρτα που άνοιξε χθες θα μείνει ανοιχτή στη συνεργασία του Άρη με την Boca. Και εύχομαι πραγματικά σύντομα, όταν θα τελειώσει και ο εφιάλτης της Β' Εθνικής, να έχετε, κύριε Στήλα, να μας ανακοινώσετε άλλα ευχάριστα τέτοια πράγματα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα γίνονται. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Ρίγα του Στήλα. Ήταν και για τον ίδιο μια επιτυχία προσωπική, έτσι. Και ακούστηκε και το όνομά του πάρα πολύ, έγινε ευρύτερα γνωστός. Ανοίξε την πόρτα της Boca ο άνθρωπος τώρα και καλά έκανε. Θα διατηρήσει ήδη, είναι από όπου μας είχε πει την προηγούμενη φορά, είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης εδώ για τέτοια event. Οπότε. Θα είναι και για τον ίδιο φυσικά μια παρακαταθήκη όλο αυτό που έτρεξε το project εδώ και περίπου 2 μήνες, για να μην πω και περισσότερο από 2 μήνες.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί είμαστε ακριβώς στη μέση, 6 και 1 πρώτο λεπτό, και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε, είμαστε πλέον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Λίμπερο πάντοτε συντονισμένοι στην εκπομπή του All About Aris. Μαζί μας και είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη από τη Ρεγκίνα, παρακαλώ. Τι, τι το θες? Είναι φίλος μου. Εντάξει, είναι φίλος. Μας τα αρέσει αυτά που νωρίς, του δίνω, να σου το δίναμε. Regina-banio.gr, κυρίες και κύριοι, θα μπείτε μέσα στο Regina-banio.gr και θα ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina. Μπορείτε να τα βρείτε όλα σε επιλεγμένα καταστήματα, ήδη και αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά ήδη, μόνο από την Regina, που με όποιον και να συνεργάζεστε, υδραυλικό μπορείτε να του ζητήσετε να βάλετε στο μπάνιο σας τα προϊόντα της Regina. Μπορείτε να τα βρείτε σε πολλά και καλά επιλεγμένα καταστήματα. Για μην ξεχνιόμαστε, έχουμε μάτς την Κυριακή με την Καλυθέα. Εξού και τα εισιτήρια, τα οποία ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ Άρης. 5 ευρώ κοστίζουν μόλις στις θύρες 1 και 3, 10 ευρώ στη θύρα 2, 15 στη θύρα 9, 20 ευρώ στα επίσημα στην 7 και 40 ευρώ στα VIP καθίσματα πάνω. Δεν ξέρω πόσο κόσμο μπορεί να έχει την Κυριακή. Σίγουρα δεν θα έχει όσο είχε χθες, φυσικά, εννοείται. Καλά, θα δω και παράλογο σε ένα μάτς με την Καλυθέα. Εννοείται. Το παιχνίδι τελικά θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε αυτή του είδους την πρόσβαση. Δεν ευνοεί, ξέρεις, πολλά από τα καφέ αυτός ο τρόπος μετάδοσης. Ναι. Βέβαια, όσοι έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ έχουν και τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Είναι μια λύση για αυτούς που βρίσκονται μακριά. Αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει την Κυριακή η συνέχεια. Δηλαδή, χθες ο κόσμος του Άρη έστειλε ένα τεράστιο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Δεν ήταν μόνο μηνύματα σαν αυτά που έλαβαν, όπως μας είπε πριν ο Δημήτρης ο Διαμαντόπουλος, ο Καρυπίδης ακόμα, που και γι' αυτόν είναι πολύ σημαντική η παρουσία χθες του κόσμου και αντιλήφθηκε ένα κομμάτι της δύναμης του κόσμου του Άρη. Γιατί είναι ένα κομμάτι της δύναμης του κόσμου του Άρη το χθεσινό. Και είναι και ένα μήνυμα και προς αυτόν. Ότι κοίταξε να δεις, εφόσον πετύχεις, εφόσον τα λάθη τα οποία έκανες ήταν αρκετά πέρσι, τα αφήσεις στην άκρη, τα μειώσεις τέλος πάντων όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα μπορεί και ο Άρης παίζει με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό. Μπορεί, και αυτή ήταν η εικόνα. Και εκτός από αυτό είπες για πας την επόμενη χρονιά. Και μπορεί και για φέτος, μπορεί φέτος σε παιχνίδια τα οποία ακολουθούν και μπορείς να τα χαρακτηρίσεις πιο εμπορικά από αυτό της Κυριακής με την Καλυθέα, όπως για παράδειγμα με την Παναχαϊκή ή τον Όφη ή τον Απόρνο Απόντου. Είναι παιχνίδια στα οποία ο Καρυπίδης, αν η ομάδα πάει καλά, θα έχει έσοδα από αυτά τα παιχνίδια. Χθες μπορεί να μην είχε, γιατί όλο αυτό σας έχουμε να πει το κόστησε, πούμε και αυτό. Κόστησε γύρω σε 170.000 ευρώ όλη αυτή γιατί η ιστορία. Γιατί ακούω πολλούς να βγαίνουν και να λένε έβγαλε λεφτά η ομάδα, έβγαλε λεφτά η ομάδα. Παιδιά, την πραγματικότητα. 170.000 ευρώ κόστησε όλο αυτό. Είναι τα έξοδα τα αεροπορικά, τα έξοδα διαμονής, τα χρήματα τα οποία πήραν οι ατζέντιδες που έκλεισαν και έκαναν όλη αυτή την ιστορία, αυτό το φιλικό που δεν είναι και λίγα. Και είναι και η αμοιβή της Boca Juniors για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό, όπως μάθαμε, κόστησε 170.000 ευρώ. Καταλάβετε δηλαδή ότι και αν βγήκαν ελάχιστα έσοδα από το χθεσινό φιλικό παιχνίδι. Μην μπορεί να βγει ή σαν βάρκα ή σαν νερά που λέμε. Αν ρωτήσεις τον Καρυπίδα, σε πει μέσα μπήκα. Τι θα σου πει, ότι έβγαλα και 100.000. Ναι, αλλά επειδή ακούω πολλοί κόσμο που λέει βγάλαμε το μπάτζετ και... Να είμαστε λίγο προσγειωμένοι και να ξέρουμε την πραγματικότητα. Απλά ποντάρει και ο Καρυπίδης και όλη η ομάδα στο να κεφαλαιοποιήσουν τη χθεσινή βραδιά και σύν το χρόνο και στα παιχνίδια που έρχονται, όντως να έχει και έσοδα. Γιατί είναι ανώνυμη εταιρεία, παιδιά. Χωρίς τα έσοδα δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ανώνυμη εταιρεία. Για να σου πω και κάτι, αν θες την άποψή μου, ο Καρυπίδης, ακόμα και μέσα να μπήκε, μια χαρά ήταν για τον ίδιο χθες, διότι κανένας άλλος δεν είχε το προνόμιο που είχε ο ίδιος χθες. Δίπλα στον Γκάλι, αποθέωση από 20.000 κόσμο,
Και τέτοιες τιμές. Ήταν ταξίδεψη εικόνα σε όλο τον κόσμο πάλι τώρα. Δηλαδή, και είχε την τιμή να ηγείται αυτή τη προσπάθεια, θες, παιδί μου. Τα παράπλευρα που λέμε κέρδη ήταν πολύ περισσότερα από το να χάσει 5 και 10 χιλιάρικα να μπει μέσα που λέμε. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα, όλο αυτό που συνέβη. Εγώ ξέρω γιατί χάρηκα περισσότερο χθες. Έβλεπα δεκάδες μικρά παιδιά χαμογελαστά. Αυτό, για μένα αυτή είναι η εικόνα που αποτυπώθηκε σε όλο το μεγαλείο χθες. Από τα παιδιά μας. Ναι, έβλεπα και εγώ τα δυο. Εντάξει, ο μικρός είναι λίγο μικρός. Ακόμη ίσως δεν μπορεί να καταλαβαίνει. Αλλά ο μεγάλος, ο οποίος είναι 5,5, μια χαρά. Και ξέρεις τι είπε στη γυναίκα μου φεύγοντας. Μαμά, δεν περάσαμε τέλεια σήμερα. Καταπληκτικά περάσαμε στο γήπεδο. Φυσικά. Τα παιδιά τρελά. Καταρχήν τον κόσμο. Εγώ τον φέρνω σχεδόν σε κάθε μάτς. Έτσι. Λέει, πω, σήμερα είναι γεμάτο το γήπεδο. Λέω, ξανά την άλλη φορά. Πήγαμε τον Αιγινιακό. Ναι, βέβαια. Ήμασταν. Πήγαινε τον τώρα με την Καλυθέα και να δει το βίντεο και θα πει τι είναι, πού είναι ο κόσμος, θα λέει. Εντάξει, όχι, εγώ ευελπιστώ και πιστεύω. Το μάτς είναι 3 η ώρα την Κυριακή. Δεν είναι ούτε αργία. Το παιχνίδι με τον Αιγινιακό είναι ειδικό συνθήκο. Αλέξη, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν προγραμματίσει αυτό το τριήμερο να φύγουν μήνες και μήνες. Είναι η παρέ. Εντάξει, και εμάς αν δεν ήταν η δουλειά μας, δεν θα πηγαίναμε. Στόχος, ξέρεις, πώς πρέπει να είναι. Από παιχνίδι σε παιχνίδι, και αναφέρομαι στα εντός έδρας, να είναι λίγοι παραπάνω. Χίλια άτομα κέρδισε, ναι, από το χθεσινό. Και άλλοι χίλιοι που δεν θα πήγαιναν μετά το χθεσινό θα πάνε την Κυριακή. Θα πάνε να ξαναγουστάρουν. Άνοιξε πλέον η πόρτα. Πήγε χθες αρκετός κόσμος που είχε να πάει πολύ καιρό. Αυτό θα ξαναπάει. Είναι να μην γίνει η αρχή. Μετά μπαίνει το μικρόβιο πάλι μέσα σου. Και δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από αυτό. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Και φυσικά σε όλο αυτό, το λιθαράκι της θα πρέπει να το βάλει πρωτίστως η ομάδα. Γιατί αυτοί παίζουν, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Για αυτούς πάτε στο γήπεδο. Δηλαδή δεν πάμε για κανόν, για την ομάδα πάμε. Οπότε πρέπει και οι ίδιοι να έχουν αντιληφθεί από χθες το μέγεθος της ευθύνης που κουβαλάνε στις πλάτες τους. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή ο Άρης για πλάκα γέμισε χθες το Κλεάνθης Βικελίδης. Εργάσιμη. Με καιρό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα άσχημο στη Θεσσαλονίκη, με όλες αυτές τις αναβολές και τις ματέωσεις στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, γενικότερα με εχθρικό κλίμα. Okay, γιατί τα λες αυτά. Μέσα στην ίδια την πόλη για τη διεξαγωγή αυτού του φιλικού αγώνα, και παρόλα τα αυτά βλέπετε ότι και το γήπεδο γέμισε και η ατμόσφαιρα ήταν η γνωστή μαγευτική ατμόσφαιρα. Και από εδώ και πέρα μπορεί πραγματικά η χθεσινή βραδιά να είναι η απαρχή της ουσιαστικής επανεκκίνησης του Άρη. Πάνω σε αυτό που είπες περί εχθρικού κλίματος κτλ, νομίζω το χθεσινό παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό ήταν μια νίκη του κόσμου του Άρη απέναντι σε αυτή την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα. Δεν μάσησε. Απέδειξε ότι έχει κλείσει τα αυτιά του. Απέδειξε ότι δεν επηρεάζεται από αυτούς που προσπαθούν να του βάλουν μια μπρίζα. Μια, δύο, τρεις, δεν χρήσανε, δεν θα τους πάρεις χαμπάρι. Δηλαδή, πόσο πια δηλαδή. Χρόνια είναι τώρα αυτή η όσο κολόνια. Η ομάδα είναι στη γάμα και στη βήτα. Χρόνια εθνική, είναι αυτή, Αλέξη, η κολόνια. Είναι εύκολο και ο κόσμος να μπαίνει σε τέτοιο... Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εγώ νομίζω πλέον έχει καταλάβει. Είναι πολύ... πολλά τα συμβάντα και πολλά τα περιστατικά και πολλά τα παραδείγματα που πλέον τον έχουν υποψιάσει. Αυτή την αίσθηση έχω. Ο φίλος 086 λέει: ο λαός του Άρη απαιτεί φιλικό με την Έστερσουντ. Καλή ομάδα. Μια χαρά θα είναι το επόμενο το καλοκαίρι μας έρχεται ένα ωραίο φιλικάκι και με την Έστερσουντ. Γιατί όχι. Θα το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε να πάρουμε τον κύριο Στήλα στο διάλειμμα. Θα του προτείνουμε μετά την Ντόρτμουντ και την Έστερσουντ. Βλέπει πόσο εύκολα όμως λέει ο κόσμος για την Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ, το ξέρει και εσύ από τότε που Άρης έπαιξε και κάποια φιλικά με μεγάλες ομάδες, ναι, 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 στο εξωτερικό. Και θυμάσαι ότι για να παίξει ο Άρης με τη Βέρτερ Βρέμης, αναγκαστήκαμε, είχαμε φύγει. Τώρα δείχνει η R3 πλάνα, αν θέλετε, για να δείτε από το παιχνίδι. Α, δούμε αν θα βάλει και το δικό μας το βιντεάκι με τον ντρόν. Αυτό είναι. Ανάτο. Παίζει το βιντεάκι του Λαμπαοτάρης. Βλέπεις. Καλύπτεται βέβαια από το σήμα της R3 το Λαμπαοτάρης, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, βγάλετε λίγο το σουπεράκι. Αυτή την ώρα παίζει στην R3 το βιντεάκι το δικό μας. Με την πανοραμική εικόνα. Έλεγα λοιπόν ότι είχαμε κάνει, θυμάμαι, 2 ώρες ταξίδι για να πάμε στο κέντρο που προετοιμάζονταν οι Βέρτερ και δεν θα υπήρχε άλλος τρόπος πέρα από αυτό να πας εκεί που προετοιμάζονται. Γιατί ειδικά αυτές οι ομάδες, οι γερμανικές ομάδες, οι αγγλικές ομάδες, παιδιά, έχουν στο πλάνο τους των φιλικών κτλ.
ένα προγραμματισμό. Αν μπείτε τώρα στο site. Το καλεντάρι της βγαίνει από πάρα πολύ νωρίς για αυτές τις ομάδες. Όχι για φέτος. Και πρέπει να το έχεις. Πλάνο τριετίας έχουν. Πάρα πολύ νωρίς. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να κλείσει ένα τέτοιο φιλικό παιχνίδι με τέτοιου επίπεδου ομάδες. Βέβαια, ανεβαίνοντας στη Super League και επιστρέφοντας σιγά σιγά στην κανονικότητα, και όπου κανονικότητα να είσαι εμείς στην πρώτη πεντάδα και να διεκδικείς έξοδο και να παίζεις και στην Ευρώπη, όλα αυτά θα αρχίσουν να είναι πλέον μια καθημερινότητα. Θα αρχίσουν να είναι πιο εφικτά για τον Άρη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η ομάδα σήμερα έκανε ένα χαλάρωμα και από αύριο μπαίνει για τα καλά στο πνεύμα της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Καλυθέα. Δεν παίξανε και αυτοί που θεωρητικά θα είναι βασικοί. Είχαμε πει ότι θα ξεκινούσαν και θα έπαιζαν έτσι περισσότερο χρόνο οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στα πρώτα επίσημα μάτια της σεζόν δεν έχουν παίξει και πολύ και μπήκαν στο 65. Μεγάλος νέος. Η μεταφράστηρα θα είναι μόνιμη ή μόνο για αυτά τα... Όχι, νομίζω ήταν μόνο για αυτά. Γιατί, Τι θα την κάνουμε, Να την έχουμε την κοπέλα, ποιο να μεταφράζει. Πάρ' το Σαριόγλου τώρα τηλέφωνο και βάλ' τον δίπλα. Δεν επιλέγουμε την κοπέλα. Τον Αντώνη επιλέγουμε. Είναι φίλος μας ο Αντώνης, άντε καλά. Υπήρξε πολύ σαλιάρισμα στο διαδίκτυο, να ξέρεις. Και με τη μεταφράστηρα. Πάρα πολύ. Τη Σοφία. Έγινε χαμός. Λοιπόν, όλα είναι μέσα στο κόνσεπτ, ξέρεις. Από το drone που πετάει, από τον κόσμο. Όταν είναι τέτοιο το κλίμα, ευχάριστο. Έτσι. Είναι και τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν. Και γιατί όχι, ήταν μια βραδιά λίγο χαλαρή. Ξενιασιάς, δεν υπήρχε έτσι άγχος καθόλου. Πήγαμε να το γιορτάσουμε. Εγώ πάρα το ευχαριστήθηκα για το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία και βαρούσε το ψαχνό και πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο και καλούς παίκτες διέθετε. Δηλαδή δεν ήταν της πλάκα στο φιλικό. Τον αντίον ήταν. Θυμήσαμε πώς τον είπαμε τον μάνατζερ. Ρίγας σου στείλας. Ο Ρίγας εδώ, αν είναι δυνατόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Το πενταράκι θέλω λίγο να. Αυτό τον προορίζουν για μεγάλα πράγματα όμως. Για τον Άρη. Τι άλλο θες. Μεγάλα πράγματα είναι και ο Άρης. Κανονικότατα. Πολύ ωραίο. Εντυπωσιακά τα πλάνα. Πάνω από το πανοραμικό. Με τη θύρα 3. Τώρα μπορείτε να τα δείτε και στην ΕΤΡΙΑ. Εντάξει, πολύ μεγάλο κέρδος για ένα ταλαιπωρημένο σύλλογο. Αυτές οι εικόνες να παίζουν παντού από χθες. Δεν υπήρχε με τη χρήση πλέον της τεχνολογίας και με τα smartphones και τις ταμπλέτες άνθρωπος χθες στο Βικελίδης που να μην τραβούσε και να μην ανέβασε κάποια στιγμή στο διαδίκτυο τέτοιες εικόνες και τέτοια βίντεο. Κάποια στιγμή δεν ανέβαζε τίποτα, κόλλησε, δεν μπορούσε να βάζει τίποτα. Στο γήπεδο, είχαν κολλήσει τα πάντα. Έπρεπε να πας σπίτι για να μπορέσεις να τα ανεβάσεις. Αλλά μόλι το που τελείωσε και βρήκανε πρόσβαση στο ίντερνετ, οι περισσότεροι έγινε χαμός στο διαδίκτυο με τα βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, είδα αρκετό κόσμο, ναι. Ο οποίος μπήκε μετά τις 8 και 4. Είχε πολύ, δεν μπορούσε να παρκάρει. Που μπήκε μετά τις 8 και 4. Ίσως από αυτή την άποψη να αδικούν κάποιες εικόνες, διότι. Και στη Θηδίο που υπάρχουν εδώ πέρα κάποια κενά παραπάνω, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύπτηκαν. Αλλά σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε και από τους ανθρώπους του Άρη, γέμισε όλοι οι 9 ασφιχτικά. Ναι, ναι. Γιατί ο κόσμος φοβήθηκε ενδεχομένως και τη βροχή όταν πήρε το εισιτηριάκι. Είναι και η θύρα που έχει πανοραμική θέα. Έτσι. Σε τέτοια δηλαδή παιχνίδια που είναι περισσότερο σοου και θες να τραβήξει βίντεο και να το απολαύσει από ψηλά, είναι η ιδανική θύρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, κακά τα ψέματα. Εντάξει, πουλήθηκαν κυρίως τα εισιτήρια στα πέταλα. Ναι. Τα δεκάρικα δηλαδή. Από εκεί και έπειτα, τα επίσημα γεμάτα ήταν. Είχε πολύ, εκτός από ένα κομμάτι στη γωνία εκεί, μπροστά από τα στούντιο του Άρη. Ναι. Εκείνο το κομμάτι μόνο δεν είχε κόσμο, γιατί εκείνο νομίζω είναι το εκτεθειμένο στη βροχή. Ξέρει ο κόσμος. Σου λέει να πάω εκεί που δεν θα βρέχει. Και ευτυχώς δεν έβρεξε κιόλας, έτσι. Πέσαμε μέσα. Και αυτά κάποια στιγμή. Τα γεμίσουν και αυτά. Ήταν γεμάτα με πολύ μικρότερες ομάδες από την Μπόκα και μακάρι να ξαναζήσει ο Άρης σημαντικά παιχνίδια για να μην χρειάζεται να προτρέπουμε τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Γιατί για τα παιχνίδια με την Καλυθέα και τα λοιπά τον προτρέπουμε. Που λέμε ότι η ομάδα εντάξει, τον χρειάζεται. Τώρα, λέμε ότι η ομάδα είναι αυτή η οποία θα δώσει το κίνητρο, το έναυσμα με την εικόνα της και με την παρουσία της, αλλά εγώ πιστεύω
ότι μετά το χθεσινό είναι και στο χέρι του κόσμου πλέον. Δηλαδή πήγες μια φορά να ξαναπάς τώρα. Δεν είναι μόνο στην ομάδα. Είναι και στον οπαδό πλέον. Μετά το χθεσινό. Έσπασε ενδεχομένως ο πάγος για κάποιους. Για κάποιους, ναι. Μπορεί ναι. Να το δουν λίγο διαφορετικά. Στη Β' Εθνική όμως, Αλέξη, είναι καθαρά θέμα. Καλά, εντάξει, Β' Εθνική τώρα πας με τον Γκαλθέ και με τον Κισαμικό, έχεις δίκιο. Εντάξει, είναι θέμα, όχι, ναι. Θα πας, να σου πω κάτι. Αν η ομάδα πάει τρένο και είναι πρώτη και παίζει για καλό ποδόσφαιρο, και να σου πω κάτι, είναι κάποια χαρακτηριστικά στο ποδόσφαιρο. Όταν η ομάδα είναι παθιασμένη και ο Άρης έχει αυτό το καλό φέτος, δεν ξέρω αν θα μπαίνει μπάλα στα δίχτυα όπως μπήκε με τον γκολ του Παυλίδη και κέρδισε η ομάδα στα τρίκαλα, αλλά επουδενή δεν είχε, γιατί πέρσι λέγαμε έφερνε ένα 0-0 ή ένα 1-1 και δεν έλεγε. Για τον γκολ ή το σκόρ τελικά, όσο ότι δεν υπήρχε πάθος. Δεν υπήρχε αυτή η προσπάθεια. Πήγαιναν οι παίκτες των Τρικάλων πέρσι πρώτοι στην μπάλα σε όλα. Στη Λαμία. Θυμάστε και την πρώτη ώρα μέχρι να πει τον γκολ της Λαμίας. Αυτό ήταν το μεγάλο παράπονο. Φέτος αυτό δεν υπάρχει. Φέτος υπάρχει πάθος, υπάρχει δύναμη. Υπάρχει, η ομάδα δεν απειλείται. Πάει ο παίκτης πρώτος στην μπάλα. Υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που ακόμα και αν δεν βρεις τον γκολ που το βρήκες με τον Παυλίδη. Λες ότι είμαι καλά. Θέλω να διορθώσω εκεί αυτό και αυτό και αυτό. Σίγουρα θέλει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού η ομάδα θέλει διόρθωση. Στο γκολ. Διόρθωση. Όταν δεν είναι καλά και η ακραία της, όπως δεν ήταν στα Τρίκαλα, έχει προβλήματα. Αλλά μεσοαμυντικά είσαι σίγουρος, παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις το μάτς και δεν λες όχ, κατεβασιά, όχ, γέμισμα, όχ, στημένη φάση. Πέσεις, όποτε εκτελούσαν φάουλ οι άλλοι. Έλεγες, Παναγιά μου βόηθα. Μέχρι, για να είμαστε δίκαιοι, να παίξουν ο Ταυλαρίδης με το... Αφήστε το... την κόκκινη στα Τρίκαλα ή το... τη συμπεριφορά μετά για τα έξτρα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο που δικαίωμά του είναι να τα ζητάει. Μέχρι να παίξουν ο Ταυλαρίδης με το Σόουζα. Η ομάδα δέχτηκε 3 γκολ μετά. Και δεν αποθέωσε για τον Νίκο Γκάλη. Και αυτό στα σημεία αναφοράς του παιχνιδιού χθες με αγκαλιά από Κουκ ο οποίος έτσι κάνει τη σέντρα ο Κουκ χθες, ο Νικόλας αποθέωση από και τόσοι πολλοί δεν τον έχουν αποθεώσει είναι η αλήθεια και νομίζω το χάρηκε και ο Νίκος χθες και Χρήστο Δέλτα βλέπω πίσω Χρήστο Δέλτα Σαμαρά φίλοι πάρα πολλά χρόνια με τον Νίκο. Να είσαι τώρα ποδοσφαιριστής του Άρη, να μπαίνει χθες πριν από το παιχνίδι στα αποδυτήρια ο Γκάλης και με τη γνωστή έτσι, τραχιά φωνή, τη βαριά και με το στυλ αυτό, ξέρεις, το αγέροχο και το επιβλητικό, να σου απευθύνει το λόγο και να σου λέει «Δεν πιστεύω να μην ανέβετε φέτος». Αλήθεια είναι αυτό. Πώς μπορεί να αισθάνεσαι δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Αν έπαιξε πέρσι ένοχος. Αν είσαι στη φετινή ομάδα, νομίζω ότι είναι από τα πολύ σημαντικά κομμάτια και αυτά. Και το κασκόλ που έβαλε ο Νίκος πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή η αποθέωση που γνώρισε από το σύνολο και η παρουσία του Γιαννάκη, ο οποίος με θαυμασμό κοιτούσε και αυτός την ατμόσφαιρα και την ζούσε και αυτός. Να σου πω κάτι, έχουμε πάρα πολλές φορές και για έλλειψη οργάνωσης και για λάθη που έχουν γίνει. Εδώ το δέσανε καλά. Πάλι υπήρχαν και λαθάκια υπάρχουν και καλύτερα πράγματα μπορούσαν να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, η παρουσία της φανέλας δεν γίνεται το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Αλλά τα προσπερνάω. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να γίνει μια εβδομάδα πριν, ρε παιδί μου. Και να έχεις 500 φανέλες, 1000 φανέλες εκεί να τις πουλήσεις. Είχε κάποιες, αλλά είχε κάποιες. Με ένα σημείο και έπειτα ψάχναμε κι άλλες. Ναι. Ο τρόπος που το οργάνωσε η ΠΑΕ το όλο θέμα ήταν αξιοπρεπέστατος και έδωσε το δικαίωμα στον κόσμο να χαρεί ακόμα περισσότερο. Του πρόσθεσε χαρά. Και η πρόσκληση με τον Γκάλη ήταν κάτι το έξυπνο. Αν θυμάσαι, είχε δοθεί εδώ από την εκπομπή ιδέα. Από έναν φίλο ακροατή και από δεν θα πω ξεκίνησα από εδώ, δεν σκεφτήκαμε κάτι φοβερό ή τρομερό. Αλλά το δώσαμε, ρε παιδί μου, το ερέθισμα. Και η παρουσία της ομάδας μπάσκετ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Και μπράβο που οργανώθηκαν έτσι όπως οργανώθηκαν τα πράγματα. Νομίζω και για τον Νίκο τον Γκάλη πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έκανε αυτό το γύρο του θριάμβου κατά κάποιο τρόπο.
και η τιμή προς όσους έχουν φύγει, που πήγε ο Νίκος Ογκάλης και φωτογραφήθηκε μπροστά στο μνημείο της Στήρα 3, αλλά και η αποθέωση από τον κόσμο, νομίζω και για τον Νίκο είναι σημαντικό. Δηλαδή, μας έχει δώσει τόσες χάρες ο Ογκάλης στους Αριανούς, που το αξίζει αυτό. Αυτό είναι το ελάχιστο ανταπόδοση, νομίζω, για αυτό το μπασκετικό, το αθλητικό, το τεμ, τον Νίκο τον Γκάλη. Ο φίλος ο Τάσος λέει εδώ, καλησπέρα παιδιά, θα ήθελα να γίνετε να μου πείτε γιατί δεν έχει μεριμνήσει η ΠΑΕ να κάνει web TV, λέει, εδώ έχει ο Ηρακλής. Πιστεύω δεν είναι δύσκολο, θα μπορούσε να δει το μάτς κάθε Αριανός απανταχού της γης. Πάντα καλό προαίρετα ο φίλος ο Τάσος. Θα σου πω, φίλε μου, διότι τα δικαιώματα... καταρχήν μπορεί να το δει. Χθες μπορούσε να το δει. Για χθες, λες. Στο χθεσινό αναφέρεται, μάλλον. Ναι. Για το χθεσινό. Στα επίσημα να, δεν μπορεί. Να έκανε πώς. Δηλαδή. Αυτό που έχει κάνει ο Ηρακλής στο Web TV είναι για να δείχνει τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής. Και δεν υπάρχουν δικαιώματα. Ναι, που δεν υπάρχουν δικαιώματα. Εδώ υπάρχουν δικαιώματα. Βέβαια, για το χθεσινό δεν υπάρχει. Για το χθεσινό δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να κάνει. Ναι. Ξέρεις, είναι λίγο. Αν βρεθεί σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Αυτό το άρπα κόλλα για ένα μάτς δεν θα βρεις κάποιον. Εδώ μιλάμε ότι η ΠΑΕ, όπως λέμε τα εύσημα για χθες, έχει πολλά ζητήματα οργανωτικής δομής που πρέπει να αντιπαρέλθει και να βελτιώσει. Το να κάνει για ένα μάτς Web TV και να κάνει την όλη κατάσταση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απ' την άλλη όμως, θα μπορούσε ενδεχομένως μέσα από το λογαριασμό της, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, γιατί τα διαθέτει αυτά, να καλυφθεί το παιχνίδι ιντερνετικά. Ναι. Θα μπορούσε να το κάνει. Εντάξει, παιδιά, σας έχουμε πει και άλλες φορές, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα, Χρήστο, αυτό το τελευταίο θα πούμε, ότι μην περιμένετε πολλά πράγματα φέτος σε όλα αυτά τα παρεμφερή και τα... τι να πω, δηλαδή, τα συμπληρωματικά. Ναι. Είναι άλλες οι προτεραιότητες, είναι άλλα τα θέματα, είναι άλλα τα προβλήματα. Με το καλό να βγει η ομάδα και μετά μπορούμε να έχουμε και απαιτήσεις και για Web TV. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Η ΠΑΕ περίμενε αυτό το παιχνίδι να το δείξει κανάλι. Και προσπάθησε μέχρι Δευτέρα Τρίτη να το δώσει ακόμα. Προσέξτε. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς σοβαρά. Ακόμα και δωρεάν. Πώς θα το δείξει δωρεάν όμως. Ναι, πρόσεχε. Πώς θα φέρει. Χωρίς αντίτιμο δηλαδή για τον Άρη. Αλλά ζήτησαν τα κανάλια αυτό ακριβώς. Να πληρώσει και τα βαν. Όταν λοιπόν περιμένει μέχρι Δευτέρα Τρίτη. Να γίνει κάτι τέτοιο και δεν γίνεται, δεν μπορείς την Τετάρτη το πρωί να στήσεις ένα μηχανισμό για Web TV. Ένα φίλο στην Αθήνα σε ένα συνδρομητικό και μου λέει θέλει 12.000 το πάνε για να έρθει. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική μας ευθεία. Έχουμε και να πούμε και κάτι θεματάκια στο μπάσκετ, το οποίο δεν το πιάσαμε, αλλά λογικό ήταν. Ασχοληθήκαμε λίγο με την Μπόκα, επιστρέφουμε σε λίγο και με μπάσκετ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε στην τελική μας ευθεία. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, ο τρόπος επικοινωνίας. Γράφτε και το ονοματεπώνυμό σας όσοι θέλετε να μπείτε σε κλήρωση για 5 εισιτήρια του αγώνα Άρης Καλλιθέα την Κυριακή στις 3. Μαζί μας ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη, με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σας 62-85-86. Μπορείτε να καλέσετε για να έρθει η λαχταριστή πίτσα του Mr. Gold, η μακαρονάδα, η σαλάτα ή ακόμα και μαγειρευτά φαγητά ανάλογα με το τι συμπεριλαμβάνεται. Θα χαρίσει μια στο... πίτσα τώρα τελευταία να σου πει. Θες, παραγγείλουμε μετά. Να πάμε μια. Αύριο νομίζω είναι καλή μέρα. Αύριο Παρασκευή. Αύριο. Ωραία. 62-85-86, μην ξεχάσεις να πάρεις από τον Mr. Gold. Μαζί μας. Δεν έφαγα παστίτσιο να μην φάω και πίτσα. Όχι, όχι, ναι. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, να με πάρει το Σάββατο για να δεις τη δόξα δράμα. Λοιπόν. Δεν παίρνω κανένα Παναντόλ καλύτερα. Κυριακή δείχνει Παναχαϊκή εργοτέλη. Μάλιστα. Θα είμαι στο Βικελίδη εκείνη την ώρα. Λοιπόν... Θα ήθελα να δω την Παναχαϊκή. Μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Με τον Εργοτέλη. Πέμπτη αγωνιστή δεν παίζουμε με την Παναχαϊκή. Και τέταρτη με τον Εργοτέλη. Ναι. Τι, ακροατές, να βγάλουμε. Άμα θέλει να μιλήσει ο κόσμος, θα τους βγάλουμε. 23, 10, 27 και 3 οχτάρια. Ανοιχτές γραμμές, μόνοι τους πήρανε σήμερα. Έλεγα στοίχημα.gr. Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του στοίχημα. Άμεση ενημέρωση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Και ΕΕ, η νούμερο 1 εταιρεία επίστρωση εξωτερικών χώρων, πλάκη πεζοδρομίου, κυβόληθη, κράσπεδα, πλάκη οδηγή για τυφλού και κάθε εξωτερικό χώρο για δήμου, συνοδοχή, επιχειρήσει και ιδιωτικέ κατοικίε. ESA.gr. Μπορείτε να μπείτε προκειμένου να δείτε τον πλήρη κατάλογο με τα προϊόντα της ΕΕ. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Χρήσαντα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας, κύριε μου.
Είμαι ο Παναγιώτης του ταξίδι. Καλά, Παναγιώτη. Καλά, εσύ. Είμαστε καλά, μαζί καλά. Με τον Άλεξ. Ναι, είναι και ο Σαββόπουλος εκεί. Ναι. Παράληψη. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Ήθελα μέσω της εκπομπής να εκφράσω τη χαρά μου για τη συμπεριφορά και για τη συμμετοχή, αλλά και για τη συμπεριφορά του κόσμου, η οποία ήταν τόσο ωραία που προκάλεσε εκρήξη ζήλιας και μνησικακίας από κάποιους φερέλπιδες νεαρούς, οι οποίοι ευαγγελίζονται την αλλαγή στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικότερα. Ήθελα να ρωτήσω τι έγινε, πιάστηκε κανένας από τους γνωστούς άγνωστους, έγινε, υπάρχει καμιά πληροφορία? Όχι, γιατί θα ήταν γνωστή-γνωστή τότε. Α, ήταν γνωστή-γνωστή. Γνωστή-γνωστή ψηλό είναι, απλά δεν γίνεται να τους πιάσεις αν δεν αποδεικνύεται κάτι, το αντιλαμβάνεσαι αυτό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Φαντάζομαι πόσο δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν ότι ένα αθλητικό σωματείο, δεν θα πω πεσμένο στο καβαναβάτσο, αλλά στριμωγμένο στα σκηνιά, τους ενοχλεί τόσο πολύ. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η δυστυχία τους. Και κάποτε νευρίαζα, τσατιζόμουν μαζί τους, τώρα πραγματικά τους εκτήρω. Εν πάση περιπτώσει, και για όσους δεν καταλαβαίνω, το εκτήρω σημαίνει λυπάμαι. Λυπάμαι, ναι. Έτσι. Αυτά ήθελα να πω και πάλι συγχαρητήρια στον κόσμο. Μόνο που θα ήθελα να εκφράσω την ευχή, την επιθυμία και ευχή, ότι ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση στο πρωτάθλημα, γιατί εάν δεν υπάρξει αυτή η συμπαράσταση, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους. Και τέτοιες στιγμές σαν τη χθεσινή θα τις ζήσουμε μόνο εφόσον πετύχουμε το στόχο, πάμε στη φυσιολογική μας θέση και εκεί να ακολουθήσουμε το δρόμο για τον οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Μάλιστα. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, παιδιά. 2310-287 και 3 οχτάρια. FM και όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για να πάρετε 5 από εσάς εισιτηριάκι για το μάτς της Κυριακής. Παρακαλώ, φίλε μου. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Ναι. Θα ήθελα πρώτα να πω κάτι άλλο. Πρώτα να πεις το όνομά σου για να ξέρουμε. Είμαι ο Γιάννης. Έλα, Γιάννη, πάμε. Μπορώ να πω κάτι άλλο εκτός του Άρη? Εξαρτάται τι είναι αυτό που θα πεις. Αν μας πεις για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, μην το λες. Ναι, όχι. Την κατάσταση τη δικιά μου. Τη δικιά σου. Ψάχνω έναν ιδιοκτήτη ταξί, ναι, που έχει κουραστεί, ναι, και θέλει να δουλεύει μόνο μισή μέρα, ναι, να δουλέψω την υπόλοιπη μισή. Άκου τι θα κάνεις, Γιάννη. Θα βγεις αύριο το πρωί στην εκπομπή να το πεις, 10-12 που κάνουμε, ώστε να αφήσεις και το τηλέφωνό σου στη Μαριλής, γιατί τώρα έχει φύγει η γραμματεία μας, στις 5 ώρα φεύγει. Ωραία. Ώστε αν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει μαζί σου για να βρεις δουλίτσα. Και ευχαριστώ. Ο προηγούμενος από που μιλούσε είναι, ναι, ταξιτζής. Επειδή ξέρω ότι ακούνε πολλοί ταξιτζίδες λίμπερο. Ωραία. Γι' αυτό ήθελα. Καλά να έκανες. Αυτό. Απλά για να έχει και ουσία, λοιπόν, αυτό που κάνεις. Θα πάρεις αύριο το πρωί να το ξαναπεί στον αέρα, να αφήσει και το τηλέφωνό σου εκτός αέρα, βέβαια, στη γραμματεία, ναι, μας, ώστε να επικοινωνήσει κάποιος ενδιαφερόμενος και μακάρι να βρεις δουλίτσα. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πες για τον Άρη τώρα. Για τον Άρη, ελπίζω να είναι η αρχή για ένα γεμάτο γήπεδο κάθε αγωνιστική που παίζει ο Άρης, και φυσικά το ευελπιστούμε όλοι και θέλουμε να πάμε στα μεγάλα σαλόνια και στα πιο μεγάλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να είσαι καλά. Ευελπιστούμε να βρεθούν χορηγίες και άνθρωποι να βάλουν λεφτά στον Άρη, και εμείς πάντα είμαστε αρρωγοί. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλησπέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από το φίλο μας το Γιάννη. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, ρε Χρήστασε. Έλα, Παύλο. Συγχαρητήρια για την ομάδα. Αυτό δεν ήταν, όχι να είμαι φιλικό, αλλά αγώνας πρωταθλήματος. Είχα πάρα πολλά χρόνια για να χαρώ τέτοιο παιχνίδι. Και επειδή τους Λατίνους τους ξέρω από την Αμερική, καλά έγινε και παίξαν έτσι. Σε μιλάω ειλικρινά, ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα από την ομάδα
έτρεξε πραγματικά ομάδα να συνεχίσουν τα παιδιά έτσι με ακόμα περισσότερη ορμή, με ακόμα περισσότερη ορμή, και ο κόσμος του Άρη δεν χρειάζεται διαπιστώσεις. Έχει τραβήξει τόσα που οποιαδήποτε άλλη ομάδα, και αν ήταν παγκόσμια, γιατί τουλάχιστον τα 6 τελευταία χρόνια είσαι μακριά από τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Παρόλα αυτά, ο κόσμος του Άρη, το έχω πει να με και άλλη φορά, έχει παθολογική αγάπη για αυτήν την ομάδα και πραγματικά μου προκαλεί έκπληξη. Δεν υπάρχει ένας, ας πούμε, παράγοντας οικονομικός δυνατός μεγάλος να δει αυτήν την ομάδα. Είναι πραγματικά απορίας άξιο. Με αυτή εδώ να με την ομάδα που αν ένας ξένος έρχονταν χθες θα έτριβε τα μάτια του και θα έλεγε ότι αυτή η ομάδα με τα κίτρινα είναι ομάδα Β' Εθνικής. Πραγματικά με άρεσε αυτή η ομάδα, γρήγορη ομάδα, με τσαμπουκά ομάδα, με πολύ μεγάλο τσαμπουκά που δεν φοβήθηκε κλωτσιά. Λοιπόν, με σύστημα συνδυασμός, και δεν με ενδιαφέρει ποιο θα ήταν, αν θα κέρδιζε ο Άρης ή όχι. Τη διάθεση μόνο που δείξανε, λοιπόν, δείχνει ότι η ομάδα βαδίζει να είμαι σε καλό δρόμο, και αν θα γίνουν κατάλληλες κινήσεις στον οικονομικό τομέα, νομίζω ότι μπορεί να είναι και η αναγέννηση του Άρη. Όσο για τον μπάσκετ, τι να πω εκεί, δεν έχω λόγια ρε φίλε. Από πού να αρχίσω και πού λοιπόν να τελειώσω. Τέλος πάντων, πιστεύω να γίνει να με κάτι, γιατί αυτή η σιγή ασυρμάτου στο μπάσκετ ίσως, ας πούμε, να κρύβει να με κάτι. Να δούμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, παιδιά. Εχθές είχαμε κι άλλη προσφυγή που επιδικάστηκε ένα ποσό. Χρήστε, δεν είναι μόνο αυτό να με. Είμαστε οι πρώτοι για την Α2. Δεν μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση. Εδώ βλέπουμε πράγματα στο μπάσκετ. Αγωνιστικά λες ότι έχει. Αγωνιστικά, ναι, ρε φίλε. Μα αυτό είναι αυτή την ώρα να πούμε και η εμένα. Τι να πω, είναι δυνατόν να μην μπορείς να κάνεις επαναφορά της μπάλας, ρε φίλε. Είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην μπορείς να περάσεις, ας πούμε, με το κέντρο 8 δεύτερα και να σου μένει η μπάλα στα χέρια. Ούτε καν παιδική ομάδα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Άσχετα, όλοι ξέρανε τα προβλήματα του Άρη. Και ο προπονητής και οι παίκτες που ήρθανε. Αλλά γιατί αυτή η εικόνα. Γιατί αυτή η εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η ομάδα μπάσκετ που παίζει το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Και δεν ξέρω αν είναι ευκαιρία έτσι να δώσει ένα χαμόγελο στον κόσμο του Άρη, γιατί φέτος και οι δύο ομάδες είναι σε μια φάση τώρα απίστευτη. Κοίταξε, βέβαια είναι ανάποδα από ό,τι ήταν στο παιχνίδι Κυπέλλου. Δηλαδή σε εκείνο το παιχνίδι Κυπέλλου, αν θυμάσαι, έλεγαν όλοι στον ΠΑΟΚ θα πάμε να τους διαλύσουμε, να τους κάνουμε άνω κάτω, να τους κάνουμε να μπουν μέσα και να γίνει το ένα και να γίνει το άλλο. Νομίζω τώρα είναι ανάποδα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα αυτός που έχει την πίεση είναι ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αν δεν κερδίσει τον Άρη, πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να. Καταρχήν, πολύ δύσκολα θα μείνει ο προπονητής τους στην ομάδα με όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Άσχετα αν φταίει ή δεν φταίει, αυτό δεν είναι και δικό μας θέμα. Είναι δικό τους θέμα. Αλλά είναι μια ευκαιρία πραγματικά για τον Άρη αυτό το μάτς. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη αυτό το μάτς να τιμωρήσει όλη αυτή την έπαρση που υπήρχε πριν το παιχνίδι του Κυπέλλου και πριν από τα πρώτα αποτελέσματα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Από τα σποτάκια τους για τα διαρκείας μέχρι τα λόγια τους δεξιά και αριστερά και επίσημα βέβαια με αναφορές πάρα πολλές και κόντρα στον Άρη αλλά και για τη δική τους την όποια παρουσία που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Αυτά που λέγανε για τον Άρη εκνεύρισαν εμένα κυρίως. Πάμε σε ένα φίλο ακόμα, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Δύο είμαστε. Τρεις είμαστε. Τι γίνεται αυτό. Αν κλείσετε το ραδιόφωνο σας θα είμαστε εγώ, ο Αλέξης και εσείς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ναι, εγώ πότε θα μιλήσω όμως. Όταν κλείσετε το ραδιόφωνο σας. Όταν κλείσω το ραδιόφωνο μου. Μάλιστα. Εντάξει, το κλείσατε. Ωραία. Έχεις και το τηλέφωνο όμως μαζί. Μάλλον θα πήγαινα να το πατήσει. Δεν έχει τελειχεριστεί. Αντί για το ραδιόφωνο έκλεισε το τηλέφωνο.
Όχι, θα πήγαινε να κλείσει το ραδιόφωνο και ξαναπάρει τώρα. Έκλεισε το τηλέφωνο, να πάει να κλείσει το ραδιόφωνο και θα ξανανοίξει τώρα. Και θα ξανανοίξει το ραδιόφωνο για να μας πάρει τηλέφωνο. Ή όχι. Τι να σου πω τώρα. Πες για αυτή η μουσική από κάτω. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει είναι αυτή η μουσική. Τι είναι αυτό που ακούμε τώρα. Ποιος είναι εδώ ο καλλιτέχνης. Να μην ασχολείσαι. Έλα, πες λίγο. Ταρα. Σαν δεξίωση του Πασόκ το 1984 είναι αυτή. Που έμπαινε μέσα ο Άκης και ο Ανδρέας. Με τη Μιμή και τη Βίκη. Έμπαινε, φίλε, με άλλα. Τι με την μπαίνανε. Με εκείνο, πώς το λέγανε το. Ντοριμούς. Ε. Άρα, του κάνουμε ένα μπουράνα. Τέτοια μπαίνανε. Τι με αυτά μπαίνανε. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Περιμένουμε ένα λεπτάκι τον κύριο ακόμα. Αν δεν ξανακαλέσει. Αυτό λέω. Αν δεν ξανακαλέσει, θα κλείσουμε την εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5. Έλα, εδώ πάρε τον κύριο. Πες του να κλείσω το ραδιόφωνο πρώτα. Ανέστη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ. Δεν έχετε κλείσει το ραδιόφωνο, τι γίνεται όμως. Έχουμε πρόβλημα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, κλείστε το. Εγώ να το κλείσω. Πάλι το ανοίξατε. Να κλείσω. Όχι το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο. Το κλείσα εγώ. Είδατε τώρα που το κλείσατε τη ώρα, σας ακούμε. Έλα, μ' ακούς, Χρυσέ. Βεβαίως, σας ακούμε τώρα μια χαρά. Ναι, κοίταξε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μπορείς να μου πεις, να μου αν μου πείτε το μικρό σας όνομα για να ξέρουμε ποιον μιλάμε. Χρήστος. Ο κύριος Χρήστος. Μπράβο, ναι. Έχετε το όνομα του λοιπόν, παππού μου, του πατέρα μου και του γιού μου και του αδερφού γιατί μου. Γιατί δεν μας έδειξε σε ένα κανάλι αυτή τη γιορτή που εμείς δεν μπορέσαμε να πάμε να δούμε. Πώς να το δείξει δηλαδή ο Άρης. Ορίστε. Πώς να το δείξει, δηλαδή τι να κάνει, να κάνει κανάλι. Όχι σε κανάλι, ρε, δεν μπορούσα να το δώσω κανάλι. Τα κανάλια δεν το θέλανε το παιχνίδι. Το τοπικό εδώ, ο Δήμος, αυτόν τον εσχρό Δήμο που τον πληρώνουμε. Ο Δήμος. Ναι. Τι σχέση έχει ο Δήμος. Δεν μπορούσε να το πάρω τοπικά τουλάχιστον. Ναι, το. Για να... Αυτό το θέαμα που είδατε εσείς, δείξουν... εμείς δεν το είδαμε. Πώς θα το. Αν μπείτε στο ίντερνετ θα το δείτε βέβαια. Αλλά δεν παρόλα... έχω ίντερνετ, εγώ. Σας λέω λοιπόν το εξής. Για απλά πράγματα. Ότι υπήρχε. Δεν μπορούσε να το δώσει. Το κανάλι 3 δεν μπορούσε να το δείξει αυτό. Δεν το πήρε. Τη γιορτή αυτή, ρε παιδιά. Δεν το πήρε η E3. Ναι, πότε θα την ξαναδούμε μέσα αυτή τη γιορτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μαγνητοσκόπησε. Το μαγνητοσκόπησε ο Άρης το παιχνίδι και προφανώς κάποια στιγμή θα το δείξει. Για κοίταξε το, σε παρακαλώ πολύ αυτό το πράγμα. Θα το κοιτάξουμε. Γιατί πραγματικά στερηθήκαμε μια γιορτή μεγάλη. Λοιπόν, εσύ μπορείς όμως να τους κουτίξεις το πράγμα λιγάκι για να το δείξουν κάποτε και να μας το πούνε ότι θα το δείξουν το τάδε κανάλι, την τάδε ώρα και θα το ψάξουμε να το δούμε μήπως υπάρχει ολόκληρο. Βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να το δείξουμε. Άντε, μπράβο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βραδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν έχουμε άλλον Χρήστο γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ακολουθεί η εκπομπή ώρα για μπλε. Εμείς θα την κάνουμε σιγά σιγά. Θα επιστρέψουμε αύριο μετά τις 5 το απόγευμα με το pre-game του Σαββατοκυριακού με Άρης Καλλιθέα και Παουκάρη στο μπάσκετ φυσικά. Με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χριστοκιώση. Αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, ευτυχώς, επειδή έχω και ένα γάμο στις 5 η ώρα την Κυριακή, δεν μας θα βάλετε πάλι και τα δύο την Κυριακή. Εντάξει, ναι. Μπορεί να το μοιράσουμε λίγο. Σάββατο, Κυριακή. Ένα το Σάββατο, ένα την Κυριακή. Να δουλέψουμε αξιοπρεπώς κι εμείς δηλαδή στα site του All About Aris. Και στον Λίμπερο βεβαίως, η μεταδόση εδώ θα είναι για τα πάντα όλα. Ευχαριστώ αυτό τώρα τι παίζει. Τι παίζει, πρέπει τουλάχιστον δίπλα σου να μάθω. Έτσι μου λέει ένας. Εδώ μου στείλει ένα μήνυμα ένας να διδαχθώ. Από τις μουσικές που παίζεις. Όχι ένας που σε βρίζει που λέει τι είναι αυτά που παίζει, που είναι Μπουζουκόβιος, δικός μου δηλαδή. Τι παίζει θα τώρα. Θα σου γράψω ένα στικάκι, έχεις στικάκι. Όχι, να, όχι, να μαθαίνω. Θέλω, ναι, έχω. Να μαθαίνω θέλω. Πες τρε Χρήστο, τι ακούω. Τι είναι αυτή, ακούω τώρα. Αυτό είναι η διασκευή, το ξέρω αυτό. Το προηγούμενο τι ήταν. Ναι. Ποιος. Expressions. Live feels in the expressions. Επίσης πει με το εσπρέσο αυτό. Όχι, καμία. Επίσης φεύγω γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Γεια σας. Γεια σας.